Φανταστείτε ότι ένα περιφερειακό συμβούλιο που η πρόσκληση ανέφερε θα ξεκινήσει στις 4, ξεκίνησε σχετικά αμέσως, δηλαδή λίγο πριν τις 5 και δεν ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 12, όπου διεκόπη για να συνεχιστεί μάλλον στην αυριανή. Έχετε υπόψη σας, κύριε Τσαρμπέ, ότι παρόλο που στα 40 θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν αρκετές τροποποιήσεις συμβάσεων, γιατί έχουν αλλάξει ονόματα υπουργεία ή με τα οποία συνεργαζόμαστε, ή αλλαγές ορισμών εκπροσώπων, γιατί έχουν αλλάξει μέλη επιτροπών ή περιφερειακοί σύμβουλοι της περασμένης θητείας, οι οποίοι δεν έχουν εκλεγεί σήμερα. Και παρόλα αυτά, είχαμε και πάρα πολλά σημαντικά θέματα στα οποία δυστυχώς δεν τα αφήσανε για το τέλος και τελικά δεν συζητήθηκαν καθόλου, αναβλήθηκαν. Πώς μπαίνει η σειρά στα θέματα του περιφερειακού? Υπάρχει ημερήσια διάταξη που ακολουθεί η πρόσκληση, αλλά δυστυχώς όταν υπάρχουν, όταν βλέπουν οι συνάδελφοι αντιπεριφερειάρχες ότι υπάρχουν χρόνος που αναλώνεται σε κάποια θέματα, όπως είναι οι περιβαλλοντικές μελέτες που συζητιούνται στην αρχή, όταν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έρθει από μακριά και βρίσκονται εκεί και πρέπει να συζητηθούν πράγματα που τους αφορούν και βλέπουν ότι αργούν, αρχίζουν, ας πούμε, οι αναμορφώσεις προϋπολογισμών ή τα τεχνικά προγράμματα κτλ. Να μπαίνουν γρήγορα, γιατί αυτά είναι που προχωράνε και πληρωμές έργων και συνέχιση των υπηρεσιών, έτσι όπως προχωράνε και τα έργα, λογικό. Οπότε προηγούνται από τα πρώτα 10 θέματα που συνήθως είναι τα ουσιαστικότερα και τα πιο πολιτικά θέματα, με την έννοια, ξέρετε, του να χαράξουμε πολιτικές για την ανάπτυξη του τόπου. Όπως ήταν πολύ σημαντικό ένα θέμα που δυστυχώς δεν συζητήθηκε και αφορά το σχέδιο δράσης των Υπουργείων για την καταπολέμηση της φτώχειας, ή το σχέδιο δράσης μετά από την κοινοτική οδηγία δυνάμεις έτσι όπως τρέχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους Ρωμά. Δύο θέματα πάρα πολύ σημαντικά που αφορούν και την Κορινθία μας και δεν μπήκαμε στη διαδικασία να τα συζητήσουμε γιατί η ώρα πήγε 12. Αντιθέτως, κατά τις 12 παρά 20 άρχισε η κυρία Νικολάκου να μιλάει για την έγκριση ενός σχεδίου δράσης, παρόμοιο και με αυτά τις στόχες στην φιλοσοφία, δηλαδή ότι τα Υπουργεία θέλουν να φτιάξουν μια πλατφόρμα, ακριβώς τα business plan τους, για την έξυπνη εξωστρέφεια της περιφέρειας Πελοποννήσου και την μιλώντας με στατιστικά στοιχεία που δεν τα είδαμε ποτέ, για την αύξηση του τουρισμού στην Πελοπόννησο, για την αύξηση μάλιστα ειδικά της επισκεψιμότητας για τον θρησκευτικό τουρισμό στην Κορινθία, πράγματα δηλαδή που αν έμπαινε στην διαδικασία 12 παρά 20 να τα συζητήσεις, δηλαδή να ζητήσεις πληροφορίες περισσότερες ή να μπει σε μια διαδικασία τοποθέτησης κτλ, η ώρα θα πήγαινε 3-4 και ακόμα θα ήμασταν εκεί. Εγώ αποχώρησα όταν άκουσα η κυρία Νικολάκου ξαφνικά να βγάζει μια εισήγηση η οποία δεν ήταν ούτε για την ώρα, αλλά ούτε για τους παρόντες, επιτρέψτε μου να σας πω, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μπορεί να ξεκινάμε σε απόλυτη απαρτία, δηλαδή να είμαστε πολύ περισσότερο από τους 26, αλλά τέτοιες ώρες είναι πάρα πολλοί αυτοί που αποχωρούν. Ένα τόσο σημαντικό θέμα, σαφώς θα έπρεπε να έχει τους συναδέλφους περιφερειακούς συμβούλους εκεί, σαφώς θα έπρεπε να έχει μεγάλες τοποθετήσεις από όλους μας και βεβαίως να είχε μοιραστεί η εισήγηση, κάτι που δεν έγινε ούτε αυτό. Από τη μία μπορείς να κατακρίνεις ότι κάποιοι φεύγουν, αλλά από την άλλη είναι και άνθρωποι που έχουν και επαγγελματική ιδιότητα. Υπάρχουν λιγότεροι βέβαια σε αναλογία, αλλά πάρα πολύ αρκετοί συνάδελφοι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως καλή ώρα είμαι και εγώ, και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ας πούμε, τον άκουγα δικηγόρο που ήταν δικαστήριο πολύ πρωί και εκτός έδρας. Είναι τέλος πάντων, να σας πω κάτι κύριε Τσαρμπέν, το έχουμε ξαναπεί και δεν θέλω να γίνουμε κουραστικοί, αλλά δυστυχώς δεν υδρώνει το αυτή της περιφερειακής αρχής. Τα περιφερειακά συμβούλια πρέπει να αποκτήσουν το βάρος και την ευθύνη και την εξωστρέφεια που τους αρμόζει. Οι επιτροπές κάνουν τη δουλειά τους ώστε να γλιτώνεται χρόνο στα περιφερειακά. Δεν υπάρχουν. Φανταστείτε ότι τους καταγγείλαμε, αν θυμάστε καλά, τότε και σαν αντιπολίτευση και εγώ προσωπικά, ότι υπάρχουν δύο επιτροπές, αυτή της υγείας και της κοινωνικής αλληλεγγύης και η άλλη της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος, όπου σε αυτή μάλιστα ήμουν και τακτικό μέλος,
όπου δεν συγκεντρώθηκαν σχεδόν καμία φορά. Η δικιά μας Επιτροπή τότε του Περιβάλλοντος έκανε δύο συναντήσεις για το, τη μία για να φτιάξει πρέπει να φτιαχτούν καινούριες επιτροπές και με άλλα μέλη που να έχουν όρεξη να... Σας πληροφορώ ότι επειδή για την προηγούμενη θητεία τους καταγγείλαμε πολλάκις ότι δεν λειτουργούν τις επιτροπές και επειδή είχαν φτιάξει επιτροπές και είχαν την ευθύνη που δεν τις λειτουργούν, ο κύριος Περιφερειάρχης και οι άνθρωποι του αποφάσισαν αυτή τη φορά να μην κάνουν χρήση του άρθρου που μιλάει για τις επιτροπές και να μην δημιουργήσουν καμία επιτροπή. Και έτσι ώρα έρχονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έτσι, αλλά να βάλουν εντεταλμένους περιφερειακούς συμβούλους ίσα ίσα για τον τίτλο, κύριε Τσαρμπέ. Και αυτό είναι το πιο λυπηρό, γιατί από την Περιφερειακή Αρχή οι περισσότεροι συνάδελφοί μας από εδώ από την Κορινθία μας έχουν ένα τίτλο που τον καμαρώνουν χωρίς να έχουν χαρτοφυλάκιο. Και αυτό είναι το πιο θλιβερό. Γιατί αυτό που αφήνει στους πολίτες και κρίνεσαι είναι το έργο σου, η δράση σου. Δεν είναι ούτε η παρουσία σου στο Περιφερειακό Συμβούλιο αμήλυτος, αγέλαστος, ακούνητος και να σηκώνεις το χεράκι όταν το απαιτεί η Περιφερειακή Αρχή, ούτε και να λες να έχεις έναν τίτλο για να στέκεσαι στις γιορτές, στα πανηγύρια που καλή ώρα αρχίζουν και έρχονται, πρώτο τραπέζι πίστα.